3 ώρες περίπου. Πώς καταφέρετε να επιβιώσετε? Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Πέρα από φυσικά πρόσωπα, είχατε και ελληνικές ζημιές? Πάρα πολλές. Καταστράφηκε το σπίτι μας, καταστράφηκε το αυτοκίνητό μου, καταστράφηκαν λεφτά, όλα μας τα προσωπικά αντικείμενα, υπολογιστές, τα πάντα. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, χάθηκε εκεί πέρα. Πείτε μας για που μείνατε στη θάλασσα. Δηλαδή, ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Όταν έφτασε η φωτιά, πρώτα απ' όλα έφτασε από τότε που φτάσαμε στην παραλία, που φτάσαμε. Όταν πήγαμε κανονικά, περπατώντας χαλαρά, είναι 7 λεπτά με τα πόδια. Εμείς το πήγαμε τρέχοντας, άρα φτάσαμε σε 1,5-2 λεπτά. Μέσα στον πανικό κιόλας, με την αδρεναλίνη. Οπότε, σε 2 λεπτά, με το που φτάσαμε στην παραλία και μπήκαμε στο νερό, σε 2 λεπτά είχε φτάσει και η φωτιά. Ακριβώς επειδή είναι γκρεμός εκεί πέρα, είχε φτάσει και φαινόταν από πάνω. Και μετά έκαψε τα πάντα. Μέσα στη θάλασσα είχε πύρινη βροχή, ήταν, καπνός ήταν, 12 μποφόρ ήταν. Ενώ όταν φτάσαμε η θάλασσα ήταν ήρεμη, εξαιτίας ακριβώς του ανέμου που ήταν δυτικός. Με το που έφτασε η φωτιά, άρχισε να έχει τεράστια κύματα. Σώσατε το παιδί σας, σώσατε τη γυναίκα σας. Το παιδί μου, η γυναίκα μου δεν την έσωσα εγώ, σωθήκαμε όλοι μαζί. Και άλλοι 35-38 άνθρωποι που είμαστε, ευτυχώς καταφέραμε και γλιτώσαμε. Και σώσαμε και τα δύο μας γατάκια. Φίλοι μου δεν ήταν εκείνη τη στιγμή εκεί πέρα. Το θέμα ήταν ότι οι περισσότεροι ήταν στις εργασίες τους. Και όσοι ήταν, είχαν γονείς και τέτοια. Ελάχιστοι ήταν εκεί πέρα από τους φίλους μου, δηλαδή στην ηλικία μου. Και άλλο τραγικό θάνατο σαν τη μητέρα σας και από άλλους. Υπήρξε και άλλη μία, δυστυχώς, άλλη μία γειτόνισσα, ενός παιδικού μου φίλου η μητέρα που χάθηκε και αυτή τη στιγμή. Εκεί τις στιγμές τι είδατε και τι έκανε ο υπόλοιπος κόσμος? Τρέχατε όλοι μαζί? Όλοι μαζί τρέχαμε για να γλιτώσουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Προσέξτε, δεν μπορώ να θυμηθώ, υπάρχουν τεράστια κενά στη μνήμη μου για το πώς έφτασα στην παραλία. Αυτό σας λέω μόνο, τίποτα άλλο. Όταν φτάσετε στο λιμάνι της Αθήνας, ποιος σας περιέθελε κάποιος? Δεν, ευτυχώς υπήρξε. Ο γιος μου είχε φίλους στη Ραφίνα, οπότε μας πήρανε και μέχρι να έρθουν να μας παραλάβουν από την Αθήνα. Μας περιποιηθήκαν λιγάκι ό,τι μπορούσαν. Ήταν η καταγραφή στο λιμάνι της Αθήνας? Όχι, στο λιμεναρχείο. Στο λιμεναρχείο. Μας είπαν να πάμε στο λιμεναρχείο, δηλαδή γύρω στα 500 μέτρα μακριά από εκεί τουλάχιστον που με αφήσανε εμένα. Και πήγατε εσείς, το κάνατε? Πήγαμε, το κάναμε ακριβώς και δήλωσα τα πάντα, ναι. Εδώ δώσατε DNA? Ναι. Τι ακριβώς, πείτε μας εδώ τι διαδικασία κάναμε. Για ποιο πράγμα? Εδώ τώρα που ήρθατε. Τίποτα, πήγα και έδωσα DNA, έδωσα όλα τα στοιχεία, έδωσα την αναφορά, το πώς έγινε το συμβάν, τα στοιχεία μου όλα μέχρι εκεί, αυτό. Ξέρετε. Τώρα πρέπει να πάω στη Ραφίνα, να πάω στο Δημαρχείο, πρέπει να δω να δηλώσω τις απώλειες, να δηλώσω το ότι το σπίτι κάηκε, να δηλώσω ότι το αυτοκίνητο κάηκε. Γενικά να πάρω κάποιο πιστοποιητικό ότι είμαστε κι εμείς από αυτούς που χάσαμε άνθρωπο, που χάσαμε την περιουσία μας μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Που δεν ξέρω που θα πάω, υπόψη, δεν έχω ιδέα που θα πάω.